για να μην αδικούμε και τους βουλευτές. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω αν συμβαίνει στα άλλα κόμματα, είναι οι μόνοι που δίνουν το 40% της αποζημίωσής τους. Το 40%. Το είπαμε. Της αποζημίωσής τους. Κάνα δύο μισάρι, είπα εγώ. Το δεύτερο πράγμα που θέλω να πω. Κάνα δύο μισάρι δίνουν στο κόμμα. Είναι περίπου τόσο. Δύο μισχιλιάρια. Περίπου τόσο. Δεν είναι μόνο για το κόμμα, είναι για το κόμμα και είναι και για τις δομές αλληλεγγύης που ενισχύουμε σε όλη την Ελλάδα. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να σπάσει συνήθειες. Είναι πολύ δύσκολο. Και αυτή τη μάχη πρέπει να τη δώσουμε όλοι μαζί. Θεωρώ λοιπόν ότι η πιο χρήσιμη κουβέντα δεν είναι τώρα σε ποιον βουλευτή δόθηκε η δυνατότητα να πάρει ή όχι, αλλά το Σεπτέμβρη που λύγει το leasing των αυτοκινήτων, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι να γίνει μια κουβέντα στη Βουλή για έναν άλλο τρόπο διαχείρισης των αυτοκινήτων. Λίγο διαφορετικό. Να πάμε σε ένα μοντέλο, να πάμε σε ένα μοντέλο, άλλα κοινοβούλια στην Ευρώπη έχουν μια πιο συλλογική διαχείριση. Έχουμε 100 αυτοκίνητα, 100 αυτοκίνητα της Βουλής, και όποιος βουλευτής θέλει να πάει στην εκλογική του περιφέρεια, το δηλώνει την προηγούμενη μέρα, του δίνουν και έναν οδηγό και όχι αστυνομικό, που απαγορεύεται κανονικά οι αστυνομικοί να είναι οδηγοί, και τους έχουν οι βουλευτές πολλών κομμάτων. Δεν λέω για τους δικούς μας, τους έχουν να τους κάνουν τα θελήματα. Όχι αστυνομικοί λοιπόν. Γιατί οι δικοί σας δεν τους έχουν? Όχι αστυνομικοί. Λέω. Για όλους μιλάω. Και να λέω λοιπόν. Τέλος πάντων, και λέω λοιπόν. Ας μην το ανοίξουμε. Συλλογική διαχείριση από τη Βουλή, 100 αυτοκίνητα να καλύπτουν τις ανάγκες λοιπόν, όλων. Κύριε Παπα...